τη φιλοκαλία. Αλία Σελής, 206, Αγίος Μακάριος ο Αιγύπτιος, 150 κεφάλαια γάμα, περί υπομονής και διακρίσεως. 33. Εκείνους που θέλουν να πειθαρχούν στο Λόγο του Θεού και να εργάζονται αγαθό καρπό του συνοδεύουν τα εξής σημάδια: στεναγμή, κλαθμός, σκυθροπότητα, ησυχία, κίνηση της κεφαλής, προσευχή, σιωπή, επιμονή, πένθος γεμάτο οδύνη, πόνος καρδιάς που προέρχεται από ευσεβή διάθεση και τα εξής έργα: αγρυπνία, νηστεία, εγκράτεια, πραότητα, μακροθυμία, αδιάλειπτη προσευχή, μελέτη των θείων γραφών, πίστη, ταπείνωση, φιλαδελφία, υποταγή, κόπος, κακοπάθεια, αγάπη, καλοσύνη, κοσμιότητα και γενικά φως, το οποίο είναι ο Κύριος. Ιωάννου 8:12. Εκείνων που δεν παράγουν καρπό ζωής, σημάδια είναι τα εξής: ακηδεία, μετεωρισμός, περίεργο βλέμμα, απροσεξία, γοργισμός, κουφότητα και έργα τα εξής: πολυφαγία, οργή, θυμός, καταλαλιά, έπαρση, ακυρολογία, απιστία, ακαταστασία, λησμοσύνη, ταραχή, εσχροκέρδεια, φιλαργυρία, ζηλοτυπία, φιλονικία, υπεροψία, φλιαρία, άκερο γέλιο, επιδίωξη δόξας και γενικά σκότος, το οποίο είναι ο σατανάς. 34. Με κατά θεία οικονομία δεν παραπέφθηκε ευθύς ο πονηρός στη γη ένα την οποία ο ίδιος διάλεξε, αλλά αφέθηκε για δοκιμασία και έλεγχο του ανθρώπου και του αυτεξουσίου του, και αυτό για να κάνει χωρίς να θέλει πιο αξίους και δικαίους τους Αγίους με την υπομονή και να γίνει αίτιος μεγαλυτέρας δόξας για αυτούς. Στον εαυτό του πάλι με την εθελοκακία του και τις κατά των Αγίων πανουργίες του να κάνει δικαιότερη κόλαση και να εκδηλωθεί, όπως λέει ο Απόστολος, η αμαρτία σε όλη της την αμαρτωλότητα. Ρωμαίων 7:13. 35. Αφού εξαπάτησε ο εχθρός τον Αδάμ, Γένεσης 3:1-6, και κυριάρχησε πάνω του, αφαίρεσε την εξουσία και ονομάστηκε ο ίδιος άρχοντας του κόσμου τούτου, Ιωάννου 12:31. Άρχοντας όμως του κόσμου τούτου και κύριος των ορατών αρχικά ήταν ο άνθρωπος, ορισμένος από το Θεό, Γένεση 1:26. Γιατί ούτε η φωτιά ήταν πιο δυνατή από αυτόν, ούτε το νερό τον βύθιζε, ούτε το θηρίο τον έβλαπτε, ούτε το δηλητήριο του φιδιού τον επηρέαζε. Αφού όμως υπεχώρησε στην αγάπη του διαβόλου, παρέδωσε σε αυτόν την αρχή που είχε, και από αυτήν την αιτία μάγοι και αγύρθες με διαβολική ενέργεια και κατά παραχώρηση του Θεού γίνονται θαυματοποιοί, δηλαδή εξουσιάζουν και φαρμακερά φίδια και αψηφούν το νερό και τη φωτιά, όπως οι σύντροφοι του Ιαννή και Ιωαμβρή που αντιστάθηκαν στον Μωυσή. 7:11-12, Έξοδος, και Β' Τιμωθέου 3:8, και όπως ο μάγος ο Σίμων που αντιτάχθηκε στον κορυφαίο Απόστολο Πέτρο, Πράξεων 8:18-19-36. Νομίζω ότι ήταν όταν ο εχθρός είδε την προπτωτική δόξα του Αδάμ να λάμπει εξίσου στο πρόσωπο του Μωυσή, Έξοδος 34:29-30, θα πληγώθηκε πολύ βλέποντας σε αυτόν την απόδειξη για την κατάργηση της βασιλείας του. Δεν εμποδιζόμαστε να ερμηνεύσουμε με την ίδια έννοια το ρητό του Αποστόλου: ο θάνατος βασίλεψε από τον Αδάμ μέχρι τον Μωυσή, ακόμη και σε αυτούς που δεν αμάρτησαν. Ρωμαίων 5:14. Γιατί μου φαίνεται ότι το λαμπρό πρόσωπο του Μωυσή ήταν τύπος και υπόδειγμα του πρώτου ανθρώπου που δημιουργήθηκε με τα χέρια του Θεού. Αυτό το πρόσωπο, όταν το είδε ο θάνατος, δηλαδή ο αίτιος του θανάτου διάβολος, υποπτεύθηκε τότε ότι θα εκπέσει από τη βασιλεία του, πράγμα που έπαθε στα αλήθεια αργότερα από τον Κύριο. Αυτή λοιπόν τη λαμπρότητα την φορούν από τώρα οι αληθινοί χριστιανοί, και καταργείται μέσα τους ο θάνατος, δηλαδή τα πάθη της ατιμίας, επειδή δεν μπορούν να ενεργούν, καθώς οι ψυχές τους ελάμπονται από τη λαμπρότητα του πνεύματος με κάθε αίσθηση και πληρότητα, και κατά την Ανάσταση θα καταργηθεί τελείως ο θάνατος. Α. Κορινθίους 15:26-37. Ο εχθρός εξαπάτησε τον Αδάμ με τη γυναίκα, δηλαδή με κάτι όμοιό του, και του αφαίρεσε τη λαμπρότητα με την οποία τον είχε ντύσει ο Θεός.
και έτσι βρέθηκε γυμνός και είδε την ασχημοσύνη του, την οποία πρωτήτερα δεν έβλεπε επειδή είχε το φρόνημά του να εντρυφάται στα ουράνια κάλλη, Γένεσης 3:1-7. Γιατί με την παράβαση τα νοήματά του έγιναν γήινα και χαμηλά και το απλό και αγαθό φρόνημά του αναμύθηκε με το σαρικό φρόνημα της κακίας, το ότι κλείστηκε στον Αδάμ ο παράδεισος και ανατέθηκε στο χερουβί με τη φλόγινη ρομφαία να του εμποδίζει την είσοδο, Γένεση 3:24, πιστεύουμε πως αποτελεί ορατό γεγονός όπως είχε λεχθεί. Είναι όμως και κάτι που συμβαίνει χωρίς να το καταλαβαίνουμε και σε κάθε ψυχή. Γύρω δηλαδή από την καρδιά απλώνεται το κάλυμα του σκότου, εννοώ τη φωτιά του κοσμικού πνεύματος, το οποίο δεν αφήνει ούτε το νου να πλησιάζει το Θεό, ούτε την ψυχή να προσευχηθεί ή να πιστέψει ή να αγαπήσει τον Κύριο όπως θέλει. Όλων αυτών διδάσκαλος είναι η πείρα σε εκείνους που εμπιστεύθηκαν αληθινά τον εαυτό τους τον Κύριο, τόσο με την επίμονη προσευχή όσο και με την ορμητική επίθεση κατά του διαβόλου. 38. Ραβή, παιδαγωγικό και λουρί μαστιγώσεως είναι ο άρχοντας του κόσμου τούτου σε εκείνους που είναι πνευματικά νήπη. Σε αυτούς όπως και προηγουμένως είπαμε προξενεί μεγάλη δόξα και περισσότερη τιμή με τις θλίψεις και με τους πειρασμούς. Από αυτά δηλαδή αποκτούν αυτοί και την τελειότητα. Στον εαυτό του όμως επηρεάζει, ετοιμάζει περισσότερη και σκληρότερη κόλαση. Μέσω του διαβόλου οικονομείται ένα πολύ μεγάλο θείο σχέδιο, όπως είπε κάποιος, το κακό συνεργεί στο αγαθό με όχι βέβαια καλή προαίρεση, γιατί στις αγαθές και καλοπροαίρετες ψυχές και εκείνα που θεωρούνται λυπηρά καταλήγουν σε καλό, όπως λέει είπε ο Απόστολος. Σε αυτούς που αγαπούν το Θεό όλα συνεργούν στο αγαθό, Ρωμαίων 8:28. 39. Γι' αυτό αφέθηκε ελεύθερο αυτό το παιδαγωγικό ραβδί, για να γίνουν με αυτό τα σκεύη πιο στερεά, σαν να ψήνονται στο καμίνι και να ξεχωρίσουν τα ακατάλληλα, τα οποία ως εύθαστα δεν θα αντέξουν στην πύρωση. Επειδή και ο διάβολος είναι δούλος και κτίσμα του Θεού, δεν πειράζει κατά την κρίση του, ούτε επιφέρει θλίψεις όσο θέλει, αλλά όσο του επιτρέψει και κατά παραχώρηση ο Θεός, γιατί ο Κύριος γνωρίζει ακριβώς την κατάσταση του καθενός και πόση δύναμη έχει ο καθένας και πόση δοκιμασία παραχωρεί και τόση δοκιμασία παραχωρεί, όπως φρονεί ο Απόστολος που λέει: ο Θεός κρατάει τις υποσχέσεις του και δεν θα αφήσει να δοκιμάσετε πειρασμό που να ξεπερνά τις δυνάμεις σας, αλλά όταν έρθει πειρασμός θα δώσει μαζί και τη διέξοδο ώστε να μπορέσετε να τον υπομείνετε. Α Κορινθίους 10:13. 40. Εκείνος που ζητά και χτυπά τη θύρα και αιτεί μέχρι τέλους, Ματθαίου 7:8, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου επιτυγχάνει τα αιτήματά του. Μόνο ας έχει θάρρος να ζητά αδιάλειπτα με το νου και με το στόμα και να επιμένει ανένδοτα στη σωματική λατρεία του Θεού, χωρίς να περικλείεται στα κοσμικά πράγματα ούτε να ευχαριστείται με τα πάθη της κακίας, γιατί είναι αψευδής εκείνος που είπε: κάθε τι που θα μου δώσετε στην προσευχή με πίστη θα το λάβετε. Ματθαίου 21:22. Εκείνοι τώρα που λένε ότι αν κάνει κανείς όλα τα διατεταγμένα αλλά δεν λάβει τη Θεία Χάρη σε αυτό τον κόσμο, δεν ωφελήθηκε τίποτα, νομίζουν και λένε ασφαλμένα και ασύμφωνα με τις Θείες Γραφές. Γιατί δεν είναι άδικος ο Θεός, ώστε όταν εμείς κατορθώσουμε ό,τι απαιτείται από εμάς, αυτός να μην κάνει ό,τι αφορά εκείνον. Φρόντιζε μονάχα τότε όταν η ψυχή θα χωρίζεται από το άθλιο αυτό σώμα να βρεθείς αγωνιζόμενος, γεμάτος που δίκαια απανταγή της Θείας υποσχέσεως, καρτερικός, γεμάτος πίστη και να ζητάς με διάκριση. Και εγώ σου λέω και πίστεψέ το ότι θα φύγεις από τη ζωή με χαρά, θα έχεις παρησία και θα αποδειχθείς άξιος της βασιλείας. Γιατί ένας τέτοιος άνθρωπος βρίσκεται ήδη σε κοινωνία με το Θεό ανεπαίσθητα, με την πίστη δηλαδή και την προθυμία. Όπως δηλαδή εκείνος που βλέπει μία γυναίκα με πονηρή επιθυμία ήδη έχει διαπράξει μέσα του μοιχεία με αυτήν, Ματθαίου 5:28, και μόνο που δεν μολύθηκε στο σώμα θεωρείται ήδη μοιχός, έτσι και εκείνος που αποστράφηκε με την καρδιά του τα πονηρά και συνδέεται με τον Κύριο με πόθο και αναζήτηση, με επιμονή και θεοφιλή διάθεση, βρίσκεται ήδη κάπως σε κοινωνία με το Θεό και έχει λάβει μεγάλο δώρο από αυτόν αυτόν το να επιμένει στην προσευχή και στον καλό ζήλο και στη φιλάρετη ζωή. Αν ακόμη και ένα ποτήρι κρύο νερό που δίνουμε δεν μένει χωρίς μισθό, Ματθαίου 10:42, πόσο περισσότερο δεν θα δώσει ο Θεός ό,τι υποσχέθηκε σε εκείνους που είναι προσιλωμένοι σε αυτόν μέρα και νύχτα και τον παρακαλούν. 41. Σε εκείνους που απορούν λέγοντας ότι έρχεται μέρα και μίσος κατά του αδελφού ή
άλλα κακά που μου έρχονται στο νου με τα οποία μου συμβαίνουν και χωρίς να το θέλω, πρέπει να υποθούν τα εξής. Όλος ο αγώνας και η επιμέλεια του ανθρώπου, ας είναι να αντιστέκεται στον πονηρό και στους πονηρούς λογισμούς. Είναι όμως αδύνατον όπου είναι το σκοτάδι των παθών και ο θάνατος, δηλαδή το σαρκικό φρόνημα, να μην παρουσιάζεται και κάποιος ιδιαίτερος καρπός της κακίας κρυφά ή φανερά. Ένα τραύμα που υπάρχει στο σώμα μέχρι ότου διατρευθεί τελείως, είναι αδύνατο να μην βγάζει έστω και λίγο ή να μην είναι υγρό και να σαπίζει ή να μην φουσκώνει και να πρίζεται, παρόλο που γίνεται θεραπεία και δεν παραλείπεται τίποτα από όσα συντελούν στην περιποίησή του. Αν μάλιστα παραμεληθεί, φέρνει σύψη και καμιά φορέα τελεία καταστροφή σε όλο το σώμα. Κατά τον ίδιο τρόπο εννοείς ότι τα πάθη της ψυχής, αν και απορροφούν πολύ φροντίδα μας, εν τούτης επιμένουν και σιγοκαίνε εσωτερικά, αλλά με την επιμονή, επίμονη επιμέλεια, με τη χάρη και τη βοήθεια του Χριστού, θεραπεύονται εντελώς. Γιατί υπάρχει ένας κρυφός ρήπος, ένα πυκνό σκοτάδι των παθών, το οποίο παρά την καθαρή φύση του ανθρώπου διείσδησε κρυφά με την παράβαση του Αδάμ σε όλη την ανθρωπότητα, και αυτό θολώνει και καταμολύνει και το σώμα και την ψυχή. Αλλά καθώς το σίδερο καθαρίζεται όταν πυρώνεται και σφυροκοπείται, ή όταν ο χρυσός ανακατωθεί με χαλκό ή σίδερο, μόνο με τη φωτιά ξεχωρίζεται, έτσι και η ψυχή ξεκαθαρίζεται από κάθε πάθος και από κάθε αμαρτία όταν πυρώνεται και χτυπιέται από το αγαθό πνεύμα με τα άχραντα πάθη του Σωτήρα. 42. Όπως πολλά λιχνάρια, ενώ ανάφθηκαν με το ίδιο λάδι και την ίδια φωτιά, δεν βγάζουν το ίδιο φως, και έτσι και τα χαρίσματα που προέρχονται από τα διάφορα κατορθώματα έχουν διαφορετική λάμψη του αγαθού πνεύματος. Ή όπως σε μια πόλη όπου είναι πολλοί και τρώνε το ίδιο ψωμί και πίνουν το ίδιο νερό, άλλοι είναι άντρες, άλλοι νύπη, άλλοι παιδιά, άλλοι γέροντες και έχουν μεταξύ τους μεγάλες διαφορές, ή όπως το σιτάρι που είναι σπαρμένο στο ίδιο χωράφι δίνει διαφορετικά στάχια, ωστόσο μαζεύεται στο ίδιο αλόνι και αποθηκεύεται στην ίδια Αφροδίτη, έτσι κατά την Ανάσταση των νεκρών θα είναι και η διαφορά της δόξας εκείνων που θα αναστηθούν, οι οποίοι θα δοξάζονται και θα γνωρίζονται ανάλογα με την αξία των κατορθωμάτων τους και ανάλογα με τη μέθεξη του Θείου Πνεύματος που θα έχει ήδη κατοικήσει από δού σε αυτούς. Και αυτό σημαίνει το αστέρι από αστέρι διαφέρει από λάμψη. Α Κορινθίους 15:41. 43. Αν και υπάρχουν άστρα μικρότερα από τα άλλα, ώστε λάμπουν με το ίδιο φως, η εικόνα λοιπόν είναι φανερή. Τούτο μόνο να φροντίζει ο καθένας, αφού γεννηθεί από το Άγιο Πνεύμα, να ξεπληθεί από την αμαρτία που βρίσκεται μέσα του. Γιατί και αυτή η γέννηση που γίνεται από το Άγιο Πνεύμα έχει βέβαια μία μικρή τελειότητα και στη μορφή και στην αρτιμέλεια, όχι όμως και στη δύναμη ή στο νου ή στην ανδρεία. Και εκείνος που φτάνει στην πλήρη ανάπτυξη του τελείου άνδρα, Εφεσίων 4:13, καταργεί φυσικά τους τρόπους του νηπίου, Α Κορινθίους 13:1, και αυτό είναι που ο Απόστολος. Οι γλώσσες κάποτε θα πάψουν να υπάρχουν, το ίδιο και οι προφητείες. Α Κορινθίων 13:8. Όπως δηλαδή εκείνος που έγινε ήδη άντρας δεν καταδέχεται πλέον να τρώει και να μιλά σαν παιδί, αλλά αυτό το θεωρεί ανάξιό του γιατί άλλαξε πλέον συμπεριφορά, έτσι και εκείνος που προχωρεί στην τελείωση των ευαγγελικών καθορθωμάτων αφήνει την υπιότητά του και καταλήγει στην τελειότητα. Όπως λέει πάλι ο Θείος Απόστολος, όταν έγινε άνδρας κατήργησα τους τρόπους του νηπίου, Α Κορινθίων 13:11. 44. Εκείνο που γεννιέται από το πνεύμα είναι κατά κάποιο τρόπο τέλειο, καθώς δείξαμε. Όπως ένα νήπιο λέμε τέλειο όταν έχει αρτιμέλεια. Πλην όμως ο Κύριος δεν δίνει το πνεύμα και τη χάρη για να περιπέσει κανείς σε αμαρτίες. Οι άνθρωποι μόνοι τους γίνονται αίτιοι των κακών τους στους εαυτούς των, γιατί δεν ακολουθούν τη χάρη και γι' αυτό κυριεύονται από τα κακά. Επειδή όμως και από τους δικούς τους και φυσικούς λογισμούς να ξεγλιστράει ο άνθρωπος από αμέλεια ή καταφρόνηση ή από υψηλοφροσύνη. Άκου τι λέει ο Παύλος. Για να μην υπερηφανεύω, μου δόθηκε ένα αγκάθι στο σώμα, ένας άγγελος του Σατάν. Β' Κορινθίους 12:7. Βλέπεις ότι και εκείνοι που έφτασαν σε τέτοια υψηλά μέτρα έχουν ανάγκη προφυλάξεως. Εξάλλου, αν δεν δώσει ο άνθρωπος αφορμή στο Σατανά, δεν μπορεί αυτός να κυριαρχήσει επάνω του με τη βία. Γι' αυτό το λόγο, κανείς δεν είναι με βεβαιότητα του Χριστού ή του Σατανά. Αλλά αν παραμείνει με τη χάρη ως το τέλος, πηγαίνει με το μέρος του Χριστού. Αν δεν κάνει έτσι, τότε ακόμη και αν γεννήθηκε από το πνεύμα και έγινε μέτοχος του Αγίου Πνεύματος, θα ακολουθήσει το θέλημα του Σατανά με τη δική του ευθύνη, γιατί αν είπε ο Κύριος είτε ο Σατανάς έπαιρναν μαζί τους
τον άνθρωπο με τη βία, αυτός δεν θα ήταν αίτιος ούτε στην κόλαση να ρηχτεί ούτε τη βασιλεία να κερδίσει. 45. Ο φίλος της αρετής πρέπει να έχει πολύ διάκριση, ώστε να γνωρίζει καλά τη διαφορά του καλού από το κακό και να ελέγχει και να κατανοεί τα ποικίλα τεχνάσματα του πονηρού, ο οποίος συνήθιζε να εξαπατά τους περισσοφθέρους με αληθοφανείς φαντασίες. Πλην όμως η επιφύλαξη είναι πάντοτε ωφέλιμη, όπως δηλαδή κανείς που θέλει να βεβαιωθεί με τη σοφροσύνη της γυναίκας του πηγαίνει σε αυτή τη νύχτα σαν ξένος και αν δει ότι τον διώχνει χαίρεται που είναι απλησίαστη και επιδοκιμάζει την επιφυλακτικότητά της, έτσι πρέπει και εμείς να είμαστε επιφυλακτικοί και κατά τις επισκέψεις των αερών δυνάμεων. Γιατί αν αποθήσεις τους ουρανίους περισσότερο θα ευχαριστηθούν και θα σε ετοιμάσουν να μετάσχεις σε περισσότερη χάρη και θα σε γεμίσουν πνευματική απόλαυση με το να πάρουν απόδειξη από τη στάση σου για την προς τον Κύριο αγάπη σου. Μη λοιπόν από διανοητική ελαφρότητα ανοίγεσαι αμέσως σε νοερές επισκέψεις, ακόμη και αν είναι οι ουράνοι οι άγγελοι, αλλά μένε σταθερός και υπόβαλε τα όλα σε αυστηρό έλεγχο. Και έτσι δεχόμενος το καλό και αποθώντας το κακό θα κάνεις να αυξηθούν μέσα σου οι εκδηλώσεις της χάρης, τις οποίες η αμαρτία όσο και αν υποκρίνεται το πρόσωπο του αγαθού δεν μπορεί διόλου να δώσει. Γιατί όπως λέει ο Απόστολος γνωρίζει ο Σατανάς μετασχηματίζεται σε φωτεινό άγγελο, Β' Κορινθίους 11:14, για να εξαπατήσει, αλλά και αν παρουσιαστεί με λαμπρή εμφάνιση δεν μπορεί όπως είπαμε να δώσει αγαθή ενέργεια και αυτό φανερώνεται από αυτό φανερώνεται το ψεύτικο προσωπείο του. Ούτε δηλαδή αγάπη στο Θεό στον πλησίον, ούτε πραότητα, ούτε ταπείνωση, ούτε χαρά, ούτε ειρήνη, ούτε καθαρότητα λογισμών, ούτε μίσος του κόσμου, ούτε ανάπαυση πνευματική, ούτε επιθυμία των ουρανίων μπορεί να προξενήσει, ούτε να καταστήλει τις ειδονές και τα πάθη. Αλλά αυτά είναι ολοφάνερα ενεργήματα της χάρης, όπως λέει και ο Απόστολος, η καρπή του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη κτλ. Γαλάτας 5:22. Αντίθετα, ίσως και έπαρση και υπερσιλοφροσύνη είναι πολύ επιτίδιος και ικανός να προκαλέσει. Από την ενέργεια λοιπόν θα καταλάβεις αν το φως που έλαμψε στην ψυχή σου είναι από το Θεό ή από το Σατανά, αλλά και αυτή η ίδια η ψυχή, αν έχει δυνατή διάκριση ευθύς από την νοερή αίσθηση, αναγνωρίζει τη διαφορά. Όπως το ξύδι και το κρασί στην όραση είναι τα ίδια, μετά τη γεύση όμως τα διακρίνει ο λάρυγγας, έτσι και η ψυχή από αυτή την νοερή αίσθηση και ενέργεια μπορεί να διακρίνει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και τα φαντάσματα του Σατανά. 46. Είναι ανάγκη η ψυχή να παρατηρεί και να βλέπει άριστα μπροστά της, μην τυχόν και στο ελάχιστο κυριευθεί από τη δύναμη του εχθρού. Όπως όταν κάποιο ζώο πιαστεί στην παγίδα από το ένα πόδι αναγκαστικά λυγίζει όλο και πέφτει στα χέρια των κυνηγών, έτσι συμβαίνει συνήθως και στην ψυχή από τους δαίμονες. Και αυτό φανερώνει ο προφήτης λέγοντας: ετοίμασον παγίδα στα πόδια μου και λύγησαν την ψυχή μου. Ψαλμός 56:7. 47. Εκείνος που θέλει να μπει από τη στενή πύλη του Ματθαίου 7:13 στο σπίτι του ισχυρού διαβόλου και να αρπάξει τα σκεύη του Ματθαίου 12:19, δεν πρέπει να επιθυμεί τη μαλθακότητα και τον όγκο του σώματος, αλλά να ενδυναμώνεται από το αγαθό πνεύμα και να θυμάται πάντοτε εκείνον που είπε ότι σάρκα και αίμα δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού, Α Κορινθίων 15:50. Πώς πρέπει όμως να ενδυναμωθούμε από αυτό το πνεύμα? Ας προσέξουμε τον Απόστολο που λέει ότι η σοφία του Θεού θεωρείται μορία από τους ανθρώπους, Α Κορινθίων 1:23-24. Επίσης και ο προφήτης λέει: είδα τον ιόν του ανθρώπου και η μορφή του ήταν χωρίς καμία τιμή καταφρονημένη όσο κανενός άλλου ανθρώπου, Ισαΐα 53:3. Πρέπει λοιπόν εκείνος που θέλει να γίνει ιός του Θεού να υποστεί πρώτα την ίδια ταπείνωση και να θεωρηθεί μωρός και άτιμος και να μην αποστρέφει το πρόσωπό του από τα αυτισήματα. Ισαΐα 56. Να μην κυνηγά ούτε δόξα ούτε ομορφιά ή κάτι παρόμοιο αυτού του κόσμου, να μην έχει που να γύρει το κεφάλι του, Ματθαίου 8:20, να ονειδίζεται και να εξουθενώνεται και να τον έχουν όλοι για περιφρόνηση, για παραγωνισμό και να αντιμετωπίζει κρυφό και φανερό πόλεμο, ακόμη και νοερό. Και τότε ο ίδιος ο Υιός του Θεού, εκείνος που είπε, θα κατοικήσω μαζί σας και θα βαδίσω μαζί σας, Λεβιτικό 26:12, θα φανερωθεί στην καρδιά του και θα του δώσει δύναμη και ισχύ, ώστε να δώσει τον ισχυρό, να δέσει τον ισχυρό και να αρπάξει τα σκεύη του και να πατήσει πάνω στην ασπίδα
και στο Βασιλίσκο, Ψαλμός 90-13 και πάνω σε σκορπιούς και φίδια, Λουκά 10-19-48, δεν είναι μικρός ο αγώνας που χρειάζεται για να συντρίψουμε το θάνατο. Λέει βέβαια ο Κύριος, η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας, Λουκά 17-21. Βρίσκεται όμως και κατά κάποιο τρόπο και ο θάνατος μέσα μας, ο οποίος μας πολεμά και μας εχμαλωτίζει. Ας μην υποχωρεί λοιπόν διόλου η ψυχή μέχρι ότου νεκρώσει εκείνο που την εχμαλωτίζει, και τότε θα φύγει κάθε πόνος, λύπη και στεναγμός. Ισαΐα 35-10. Γιατί θα αναβλήσει νερό στη διψασμένη γη και η έρημος θα γεμίσει πηγές υδάτων. Ισαΐα 41-18. Επειδή ο Κύριος υποσχέθηκε να γεμίσει την έρημο καρδιά με ζωντανό νερό, πρώτα διαμέσου του προφήτη που λέει: «Εγώ θα δώσω νερό σε εκείνους που βαδίζουν στην κατάξερη έρημο», και δείψουν Ισαΐα 44-3. Έπειτα με όσα λέει ο ίδιος: «Όποιος πίνει από το νερό που εγώ θα του δώσω, δεν θα διψάσει στον αιώνα», Ιωάννου 4-14. 49. Η ψυχή είναι ευάλωτη από την ακηδεία, είναι φανερό ότι κατέχεται από την απιστία. Αυτή που είναι ευάλωτη από την ακηδεία, γι' αυτό αναβάλει από μέρα σε μέρα και δεν δέχεται το λόγο του Θεού. Πολλές φορές μάλιστα δίνει φτερά στον εαυτό της με όνειρα και δεν εννοεί τον πόλεμο που συμβαίνει μέσα της, γιατί την έχει κυριεύσει η ίηση, η οποία ίηση είναι αναπηρία της ψυχής και δεν την αφήνει καθόλου να δει την αδυναμία της. 50. Όπως το νεογέννητο βρέφος είναι εικόνα του τέλειου άντρα, έτσι ακριβώς και η ψυχή είναι κατ' εικόνα του Θεού που την έμπλασε. Όπως λοιπόν το παιδί όσο μεγαλώνει, όσο γνωρίζει τον πατέρα του και όταν φτάσει σε ηλικία, τότε φαίνονται καθαρά τα χαρακτηριστικά του πατέρα στο γιο του και του γιου στον πατέρα του και του φανερώνεται η πατρική περιουσία, έτσι και η ψυχή πριν από την παρακοή έμελε να προοδεύει και να φτάσει σε τέλειο άνδρα. Εφεσίων 4-13. Εξαιτίας όμως της παρακοής βυθίστηκε σε πέλαγος λησμοσύνης και σε βυθό πλάνης και κατοίκησε στις πύλες του Άδη. Αφού λοιπόν απομακρύνθηκε σε τόσο μεγάλη απόσταση η ψυχή από το Θεό, δεν μπορούσε πια να πλησιάσει και να γνωρίσει ορθά τον πλάστη. Ο Θεός όμως την καλούσε να επιστρέψει κοντά του και την οδηγούσε στην επίγνωσή του, αρχικά διαμέσου των προφητών και στο τέλος αφού ήρθε ο ίδιος. Αφαίρεσε τότε τη λησμοσύνη και την πλάνη. Κατόπιν αφού έσπασε και τις πύλες του Άδη, μπήκε στην πλανεμένη ψυχή, δίνοντας σε αυτήν παράδειγμα τον εαυτό του, μέσω του οποίου θα της είναι δυνατόν να φτάσει στην πλήρη ομοιότητα και στην τελειότητα του πνεύματος. Υποβάλλεται λοιπόν σε πειρασμό ο λόγος του Θεού από τον πονήρο Ματθαίου 4:1 κατ' οικονομία. Έπειτα υπομένει ονειδισμούς, εξευτελισμούς, ύβρις, ραπίσματα από εκείνους τους θρασείς και τέλος δέχεται ακόμη και το σταυρικό θάνατο. Ματθαίου 27:26-30, για να μας υποδείξει, όπως είπαμε, ποια διάθεση πρέπει να έχουμε προς εκείνους που μας ονειδίζουν, μας εξευθυλίζουν ή επιδιώκουν ακόμη και το θάνατό μας. Να γίνει δηλαδή απέναντί τους και ο άνθρωπος σαν κουφός και άλλαλο, χωρίς να ανοίγει το στόμα του. Ψαλμός 37:14. Ώστε βλέποντας την ενέργεια και την επιδεξιότητα της πονηρίας και σαν να είναι καρφωμένος στο σταυρό, να φωνάξει με πολύ δυνατή φωνή σε εκείνον που μπορεί να το λυτρώσει από το θάνατο. Εβραίων 5:7. Και να είπε: «Καθάρισέ με από τα κρυμμένα πάθη μου, αν αυτά δεν κυριαρχήσουν πάνω μου, τότε θα είμαι άμεμπτος». Ψαλμός 18:13-14. Τότε λοιπόν, αφού γίνει άμεμπτος, βρίσκει εκείνον που διέταξε στην εξουσία του τα πάντα. Ψαλμός 8:6. Και βασιλεύει και αναπαύεται μαζί με τον Χριστό. Β' Τιμοθέων 2:12. Εξαιτίας της παρακοής έχουν καταπιεί την ψυχή ηλική και ακάθαρτη λογισμή και έγινε σαν να μην έχει λογικό. Ώστε χρειάζεται όχι λίγος κόπος για να σηκωθεί πάνω από αυτό το σωρό και να εννοήσει καλά την επιδοξιότητα της πονηρίας και ξεφεύγοντάς την να συγκρατηθεί με τον άναρχο νου. 51. Αν θέλεις να επιστρέψεις τον εαυτό σου, άνθρωπε, και να αποκτήσεις τη δόξα που έχεις στην αρχική και που χάθηκε λόγω της παρακοής, κάνε το εξής. Όπως παραμέλησες στις εντολές του Θεού και έδωσες προσοχή στις διαταγές και τη συμβουλή του εχθρού, έτσι τώρα, αφού απομακρυνθείς από εκείνον στον οποίον υπάκουσες, επέστρεψε στον Κύριο, αλλά γνώριζε ότι με πολύ κόπο και υδρότα του προσώπου σου, Γένεσης 3:19, θα πάρεις πίσω τον πλούτο σου. Δεν είναι ωφέλιμη για σένα η χωρίς κόπο απόκτηση του αγαθού, γιατί παίρνοντας την αρχή χωρίς κόπους και υδρότα, έχασες ό,τι πήρες και παρέδωσες στον εχθρό την κληρονομιά σου. Ας εννοήσουμε λοιπόν ο καθένας τι χάσαμε και ας τρενήσουμε σαν τον προφήτη, γιατί πραγματικά η κληρονομιά μας δόθηκε σε εχθρούς και σε τα σπίτια μας σε ξένους. Ιερεμία 5:2. Θρήνος Ιερεμία.
και αυτό επειδή παρακούμε την εντολή και υποχωρούμε στα θελήματά μας και ευχαριστιόμαστε με τους ακάθαρτους και γήινους λογισμούς, οπότε και η ψυχή μας βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το Θεό και μοιάζουμε με ορφανούς που δεν έχουν πατέρα. Όποιος λοιπόν μοιάζεται με την ψυχή του πρέπει να αγωνιστεί με όλη του τη δύναμη να ανατρέπει λογισμούς πονηρούς και κάθε τι που ορθρώνεται με αλαζονία κατά της γνώσης του Θεού. Β' Κορινθίους 10:5. Και να βάζει τον εαυτό του να διατηρεί το ναό του Θεού άσπυλο, τότε έρχεται εκείνος που υποσχέθηκε ότι θα κατοικήσει μέσα μας και θα περιπατήσει μαζί μας. Λεβιτικό 26:12. Και τότε παίρνει στα χέρια της την κληρονομία η ψυχή και καταξιώνεται και γίνει, να γίνει ναός Θεού, γιατί ο ίδιος ο Θεός αφού με το στράτευμά του δίωξε τον πονηρό θα βασιλεύσει στο εξής μέσα μας. 52. Ο λόγος που υπόθηκε από τον Δημιουργό προς τον Κάιν, τη φανερή διατύπωση «Η ζωή σου στη γη θα γίνει γεμάτη στεναγμούς, τρόμο και αγωνία» είναι τύπος και εικόνα κατά το μυστικό του περιεχόμενο όλων των αμαρτωλών. Το γένος δηλαδή του Αδάμ μετά την παράβαση της εντολής έγινε ένοχο αμαρτιών και έτσι ταλαντεύεται από άστατους λογισμούς που είναι γεμάτο φόβο, δειλία, ταραχή, καθώς ο σατανάς με ποικίλες επιθυμίες και ειδονές κλειδωνίζει κάθε ψυχή που δεν έχει γεννηθεί από το Θεό και την περιστρέφει σαν το σιτάρι στο κόσκινο. Αλλά και ο ίδιος ο Κύριος, θέλοντας να δείξει ότι εκείνοι που ακολουθούν τα θελήματα του πονηρού διατηρούν την εικόνα της κακίας του Κάιν, ελέγχοντάς τους έλεγε: «Εσείς θέλετε να εκτελείτε τις επιθυμίες του πατέρα σας, του ανθρωποκτόνου». Εκείνος ήταν ανθρωποκτόνος από την αρχή που δεν στάθηκε ποτέ μέσα στην αλήθεια. 53. Πρέπει να συλλογιζόμαστε πως η θέα του επίγειου βασιλιά είναι ποθητή και την επιδιώκουν με κάθε τρόπο οι άνθρωποι και πως ο καθένας που έρχεται στην πόλη που είναι ο βασιλιάς επιθυμεί να δει και μόνο τη στολή του την πολυτέλεια και φιλόδοξη επίδειξη. Μόνο οι πνευματικοί άνθρωποι αδιαφορούν για αυτά και τα περιφρονούν επειδή έχουν πληγωθεί από άλλο κάλος και επιθυμούν άλλη δόξα. Αν λοιπόν στους αρχικούς ανθρώπους η θέα του θνητού βασιλιά είναι τόσο επιθυμητή, τόσο περισσότερο πολυέραστη θα είναι η θέα του αθάνατου βασιλιά σε εκείνους που έσταξε μέσα τους μία σταγόνα του Θείου Πνεύματος και πλήγωσε στην καρδιά τους θεϊκός έρωτας, για αυτό που και ελευθερώνουν τον εαυτό τους από κάθε φιλία του κόσμου για να μπορέσουν να έχουν εκείνο τον πόθο παντοτινά μέσα στην καρδιά τους και κανέναν άλλον πέρα από αυτόν. Και είναι πολύ λίγοι εκείνοι που στην καλή αρχή βάζουν και καλό τέλος και μένουν ως το τέλος χωρίς να σκοντάψουν, και πολλοί έρχονται σε κατάνοιξη και λίγοι γίνονται μέτοχοι της ουράνιας χάρης και πληγώνονται με θείο έρωτα. Αλλά επειδή δεν υπέφεραν τους ακόλουθους σκόπους και τους πειρασμούς του πονηρού, ο οποίος επιτίθεται με πολλά και ποικίλα τεχνάσματα, έμειναν στον κόσμο και βούλιαξαν στο βυθό του από χαυνότητα και αδυναμία της γνώμης τους ή γιατί εχμαλωτίστηκαν από κάποια εμπαθή κλίση σε κάτι γήινο. Γιατί όσοι θέλουν να τρέξουν με ασφάλεια μέχρι τέλους το δρόμο, δεν ανέχονται να αναμίξουν άλλον έρωτα και άλλη αγάπη με εκείνη την επουράνη. 54. Όπως είναι μεγάλα και απερίγραπτα τα αγαθά που μας υποσχέθηκε ο Θεός, έτσι χρειάζονται με πολλούς σκόπους και αγώνες σε συνδυασμό με ελπίδα και πίστη. Και αυτό είναι φανερό από τα εξής λόγια του Κυρίου: «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθεί». Ματθαίου 16:24. Και «Α κάποιος δεν μισήσει πατέρα και μητέρα και αδέλφια και γυναίκα και παιδιά, ακόμη και την ίδια την ψυχή του, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου». Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι τόσο ανόητοι ώστε θέλουν να αποκτήσουν την ουράνια βασιλεία και να κληρονομήσουν την αιώνια ζωή και να βασιλεύσουν χωρίς τέλος μαζί με τον Χριστό. Πράγμα μέγα και πάνω από κάθε έννοια, χωρίς να πάψουν να ζουνε με τα δικά τους θελήματα και να ακολουθούν αυτά ή μάλλον εκείνον που σπέρνει αυτά που είναι μάταια και ολοφάνερα βλαβερά. 55. Αυτοί που παραμένουν μέχρι το τέλος άπτωτοι, όποιοι δηλαδή μίσησαν ολότελα όλες τις επιθυμίες του κόσμου και τους εαυτούς των, τις φαντασιώσεις του κόσμου και τις ειδονές και τις κοσμικές ασχολίες. Γι' αυτό θα πει να απαρνηθείς τον εαυτό σου. Ματθαίου 16:24. Ώστε με τη δική του θέληση ο καθένας διώχνεται από τη βασιλεία, επειδή δηλαδή δεν προτίμησε αληθινά τους σκόπους και δεν απαρνήθηκε τον εαυτό του, αλλά θέλει μαζί με το θεϊκό πόθο να δοκιμάζει
και μερικές ευχαριστήσεις αυτού του κόσμου για να μην αφήνει το θέλημά του και κλείνει ακέραιο στο Θεό. Τούτο θα γίνει σαφές με ένα παράδειγμα. Εξετάζοντας τα πράγματα, κάθε ένας διακρίνει και δεν του διαφεύγει ότι είναι άτοπο αυτό που πάει να κάνει. Πρώτα δηλαδή νιώθει στην καρδιά του την αμφιβολία και τη ζυγαρία της συνειδήσεως, κλείνει φανερά προς το μέρος είτε της αγάπης του Θεού είτε της αγάπης του κόσμου και τότε εκδηλώνεται εξωτερικά. Φιλονική, ας πούμε, κάποιος με έναν αδελφό και εξετάζοντας διακρίνει όπως υπόθηκε ότι πρώτα συγκρούεται με τον εαυτό του και αντιλέγει να μιλήσω ή να μην μιλήσω, να απαντήσω σε αυτές τις βρισχές που είπε ή καλύτερα να σοπάσω, έτσι δηλαδή και τις εντολές του Θεού ακολουθεί αλλά και δεν εγκαταλείπει τη δική του γνώμη ούτε προτιμά να απαρνηθεί εντελώς τον εαυτό του. Αν λοιπόν η ζυγαριά της καρδιάς γύρει έστω και λίγο προς το μέρος της αγάπης του κόσμου, αμέσως ο κακός λόγος φτάνει μέχρι τα χείλη. Κατόπιν ο νους τεντώνεται σαν τόξο από μέσα και χτυπά τον πλησίον με τα λόγια και το κακό φτάνει στα χέρια καμιά φορά και σε τραύματα αλλά και μέχρι το φόνο. Βλέπουμε λοιπόν που από πού άρχισε και πού έφτασε μία μικρή κίνηση της ψυχής. Έτσι συμβαίνει σε κάθε αμάρτημα και πράξη, όπου η κακία κολακεύει και χαϊδεύει το θέλημα της ψυχής με κακές επιθυμίες, κοσμικές επιθυμίες και σαρκικές ειδονές. Έτσι γίνεται και η μοιχεία, έτσι και η κλοπή, έτσι και η πλεονεξία, έτσι και η καινοδοξία, έτσι και το οτιδήποτε κακό. 56. Και αυτές οι καλές πράξεις ακόμα πολλές φορές γίνονται από καινοδοξία, η οποία κρίνεται από το Θεό, και η κλοπή και η αδικία και τα άλλα αμαρτήματα. Γιατί λέει η Γραφή, ο Θεός διεσκόρπισε τα κόκαλα ανθρωπάρεσκων, Ψαλμός 52:6, ώστε με τις καλές πράξεις επιδιώκει ο εχθρός να υπηρετείται και να λατρεύεται ο αποτεώνας και πανούργος και διεστραμμένος και πολυμήχανος. 57. Ό,τι αγάπησε κανείς αυτού του κόσμου, αυτό και βαραίνει τη διάνοιά του, κατά κάποιο τρόπο τη σύρει προς τα κάτω και την πιέζει και δεν την αφήνει να ανασηκωθεί. Γιατί αυτών των ανθρώπων τα σταθμά και η κλίση και η ζυγαριά του θελήματος είναι σαν ακρέματα από την καρδιά τους, και αυτό εδώ γίνεται έλεγχος και εξέταση όλου του ανθρωπίνου γένους, δηλαδή των χριστιανών που κατοικούν στις πόλεις ή στα όρη ή στα μοναστήρια ή στην Ήπειρο ή στις ερήμους. Αν δηλαδή κάποιος δελεάζεται θεληματικά και κάτι που αγαπά αποκαλύπτεται και δεν παρέδωσε ακόμη όλη την αγάπη του στο Θεό, αγάπησε ένας ας πούμε κτήματα, άλλος χρήματα, άλλος την κοιλιοδουλεία ή να τον χαρίζεται στις επιθυμίες της σάρκας, άλλος αγάπησε τη σοφία των λόγων για πρόσχερη δόξα, άλλος για αξιώματα, άλλος στις τιμές των ανθρώπων, άλλος στην οργή και τη μνησικακία για να τα παραδώσει κανείς τον εαυτό του στο πάθος, σημαίνει ότι το αγαπά. Άλλος αγάπησε ανωφελείς συζητήσεις, άλλος γενικά να αφήνει το νου του εδώ και εκείνα ή δεν δίνει προσοχή σε λίγα μάταια και ή να κάνει το δάσκαλο για ανθρώπινη δόξα. Άλλος πάλι κλείνει προς τη χάβνωση και την αμέλεια, άλλος ευχαριστείται να στολίζεται με ωραία ενδύματα, αυτός με τον ύπνο, εκείνος με την αστεολογία και άλλος είναι δεδεμένος και κρατείται με κάποιο μικρό ή μεγάλο πράγμα στον κόσμο και δεν έχει την ευχέρεια να ανασηκωθεί. Γιατί όποιο πάθος δεν πολεμά κανείς γενναία και δεν του αντιστέκεται, με αυτό οπωσδήποτε ευχαριστείται. Και αυτό το πάθος τον κατέχει και τον σύρει προς τα κάτω και του γίνεται σαν αλυσίδα και βαρύς κλειός της διάνοιάς του και δεν τον αφήνει να ανυψώνεται προς το Θεό, μήτε μόνον αυτόν να λατρεύει. Δευτερονόμιο 6:13. Γιατί η ψυχή που αληθινά έστρεψε την ορμή της προς τον Κύριο δίνει όλη της την επιθυμία της σε αυτόν και απαρνείται τον εαυτό της και δεν ακολουθεί τα θελήματα του νου της. 58. Ας δεχτούμε με παραδείγματα πώς χάνεται ο άνθρωπος με τη θέλησή του. Από αγάπη δηλαδή κάποιου κοσμικού πράγματος και στη φωτιά ρίχνεται και στη θάλασσα βυθίζεται και στην αιχμαλωσία δίνει τον εαυτό του. Ας υποθέσουμε ότι πιάνει φωτιά ο αγρός ή το σπίτι κάποιου. Εκείνος λοιπόν που θέλει να σώσει τον εαυτό του, μόλις αντιληφθεί την πυρκαγιά, φεύγει γυμνός αφήνοντάς τα όλα και μόνο για τη ζωή του φροντίζει. Άλλος όμως που σκέφτηκε να πάρει και μερικά σκεύη από το σπίτι, έμεινε και ενώ μάζευε τα σκεύη του, η φωτιά απλώθηκε σε όλο το σπίτι, περικύκλωσε και αυτόν και τον έκαψε, δηλαδή όπως με τη θέλησή του από αγάπη και σε κάτι πρόσχερο το οποίο αγάπησε παραπάνω από τον εαυτό του, χάθηκε από τη φωτιά, άλλοι πάλι έτυχαν σε ναυάγιο. Εκείνος που θέλει να σώσει τον εαυτό του δίνεται και πέφτει γυμνός στο νερό και έτσι καταφέρνει να σώσει τη ζωή του. Άλλος όμως που θέλησε να σώσει και κάτι από τα ρούχα του, καταποντίστηκε μέσα στα νερά και για μικρό κέρδος τη συμφορά χάθηκε. Και πάλι ας υποθέσουμε ότι ήρθε η είδηση για έφοδο εχθρών. Ένας
Μόλις το άκουσε, το έβαλε στα πόδια όπως βρισκόταν και έφυγε χωρίς να φροντίσει για κανένα από τα πράγματά του. Ενώ ο άλλος δεν πολυπίστεψε, ήφερε να πάρει μαζί του και μερικά πράγματα και αφού καθυστέρησε, πιάστηκε από τους εχθρούς. Βλέπεις ότι με τη θέλησή του κανείς από την αμέλεια ή προσήλωση σε κάτι κοσμικό χάνει και το σώμα και την ψυχή. 59. Είναι λίγοι και πράγματι εκείνοι που απέκτησαν την τέλεια αγάπη προς το Θεό και έχουν για μηδέν όλες τις ειδονές και τις επιθυμίες του κόσμου και υπομένουν τους πειρασμούς του πονηρού με μακροθυμία. Αλλά δεν πρέπει γι' αυτό να απελπιστούμε ούτε να διαφορήσουμε για την αγαθή ελπίδα. Γιατί αν και πολλά πλοία ναυαγούν, άλλα υπάρχουν και άλλα παίρνουν την τρικυμία και φτάνουν στο λιμάνι. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη από πολλή πίστη, υπομονή, προσοχή και αγώνες. Ακόμη και από πείνα και δίψα του καλού και με πολλή σύνεση και διάκριση, αλλά και σφοδρότητα, ανέδεια και ανέδεια στην προσευχή. Οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να επιτύχουν τη βασιλεία χωρίς κόπους και υδρότα. Μακαρίζουν βέβαια τους Αγίους και επιθυμούν τιμή και τα χαρίσματά τους, αλλά δεν θέλουν να μετέχουν σε ίσο βαθμό στις θλίψεις, στους κόπους και στα παθήματά τους. Τη βασιλεία την επιθυμούν και πόρνες και τελώνες και κάθε άνθρωπος, αλλά γι' αυτό είναι οι πειρασμοί και οι δοκιμασίες. Για να φανερωθεί ποιοι αγάπησαν αληθινά τον Κύριό τους, ώστε δίκαια να κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών. 60. Πρέπει να γνωρίζεις ότι μέσα στις θλίψεις και στα παθήματα, στην υπομονή και στην πίστη είναι κρυμμένες υποσχέσεις του Θεού, όπως επίσης και η δόξα και η απόκτηση των ουρανίων αγαθών. Γιατί και το στάρι που σπέρνεται στη γη και τα δέντρα που μπολιάζεται είναι ανάγκη να δοθεί πρώτα στη σύψη και στην αντιμία φαινομενικά και έτσι να απολαύσουμε την ομορφιά και τον πολυπλάσιο καρπό τους. Αν όμως δεν περνούσαν από τη σύψη εκείνη και τη φαινομενική αντιμία, δεν θα είχαν ύστερα εκείνη την άκρα ωραιότητα και ομορφιά. Το ίδιο νόημα εκφράζει και ο Απόστολος. Πρέπει να περάσουμε πολλές θλίψεις για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Πράξεων 14:22. Και ο Κύριος λέει: «Με την υπομονή σας θα σώσετε τις ψυχές σας». Λουκά 21:19. «Και στον κόσμο θα έχετε θλίψεις». Ιωάννου 16:33. 61. Όσο αξιωθεί καθένα μας με την πίστη και την επιμέλεια να γίνει μέτοχος του Αγίου Πνεύματος, τόσο εκείνη την ημέρα θα δοξαστεί και το σώμα του, επειδή ότι αποθησάβριζε εδώ στην ψυχή του, τότε θα εκδηλωθεί και στο σώμα του. Το παράδειγμα το παίρνουμε από τα δέντρα. Όταν περάσει ο χειμώνας και λάμψει ο ήλιος λαμπρότερος και δυνατότερος και φυσήξουν οι άνεμοι, τότε αφήνουν να βλαστήσουν από μέσα τους τα φύλλα και τα άνθη και οι καρποί και να τα φοράνε σαν ένδυμα. Επίσης τον ίδιο καιρό βγαίνουν και τα αγριολούλουδα από τα σπλάχνα της γης και σκεπάζεται με αυτά η γη και ντύνεται σαν ωραίο φόρεμα. Και αυτά, για αυτά είπε και ο λόγος του Θεού ότι ο Σολομών δεν τίθηκε σαν ένα από αυτά παρόλη του τη μεγαλοπρέπεια. Ματθαίο 6:29. Όλα αυτά είναι προτυπώσεις και παραδείγματα και εικόνες της αμοιβής των σωζωμένων κατά την Ανάσταση. Αφού και σε πολλές ψυχές που αγαπούν το Θεό τους, τους αληθινούς δηλαδή χριστιανούς, μήνας πρώτος είναι ο Ξανθικός, δηλαδή ο Απρίλιος, ο οποίος και φανερώνει τη δύναμη της Αναστάσεως. Γιατί λέγει η Γραφή, αυτός ο μήνας θα είναι για σας ο πρώτος από τους μήνες του χρόνου. Αυτός θα ντύσει τα γυμνά δέντρα με τη δόξα που είχαν πρωτύτερα κρυμμένοι μέσα στο σώμα τους, γιατί τότε θα δοξαστούν με το άρρητο φως που έχουν από τώρα μέσα τους, δηλαδή με τη δύναμη του Πνεύματος, το οποίο και θα είναι τότε για αυτούς ένδυμα, τροφή, ποτό, αγαλίαση, χαρά, ειρήνη και γενικά ζωή αιώνια.